Και εγώ από την πλευρά μου, με την ιδιότητα του Προέδρου του ΠΕΑΚ, καλωσορίζω τον Υπουργό στην πόλη μας. Πιστεύω ότι μετά το Ηράκλειο είναι με διαφορά η πόλη της Πάτρας, η πόλη που έχει επισκεφθεί με μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με τις άλλες πόλεις, και αυτό για μας είναι καλό. Οι υποδομές του ΠΕΑΚ, που είναι το Πεπανός, το Τόφαλος, το Κώστας Πετρόπουλος, αλλά και το Πανεπιστημιακό που είναι υπό την αιγίδα του Δήμου, προσθέτοντας αυτά και τις υποδομές που διαχειρίζεται ο Δήμος της Πάτρας, μπορούν να αποτελέσουν το Μητροπολιτικό Κέντρο για τα επόμενα χρόνια σε έναν υπεύθυνο και ρεαλιστικό σχεδιασμό για αθλητικές δραστηριότητες στην περιοχή μας, που θα αφορούν όχι μόνο την Πάτρα, αλλά την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδος. Σε εμάς λοιπόν εναπόκειται, αν καθίσουμε και συνθέσουμε και προγραμματίσουμε και σχεδιάσουμε σωστά αυτή η περιοχή, έχοντας το μεγάλο όπλο, το μεγάλο brand name που λέγεται Ολυμπία, αυτή η περιοχή μπορεί να είναι και η αφετηρία για μια άλλη εικόνα αθλητικών δραστηριοτήτων βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στη χώρα μας. Αυτές λοιπόν οι υποδομές, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι σε ετοιμότητα και που εκεί θα γίνουν και οι εκδηλώσεις 8, 9 και 10 Απριλίου. Ας είναι με αφετηρία αυτή την εκδήλωση η απαρχή μιας άλλης εποχής στον χώρο του αθλητισμού στην περιοχή μας. Υπουργέ μου, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την πόλη μας για την αρχή αυτών των αθλητικών εκδηλώσεων, και καλή επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια.